Στις 17 Μαρτίου του 2013, στο παιχνίδι ανάμεσα στην ΑΕΚ και στην Βέρεια, είδαμε τον παίχτη ποδοσφαιριστή, τον επίσης διεθνή ποδοσφαιριστή της ΑΕΚ, Γιώργο Κατίδη, μόλις ακριβώς έβαλε ένα επίμαχο γκολ υπέρ της ομάδας του της ΑΕΚ, να τρέχει και να πανηγυρίζει χαιρετώντας ναζιστικά. Προς το κοινό. Και φυσικά αρκετοί ήταν εκείνοι οι οποίοι ενοχλήθηκαν με αυτή την κίνηση, με αυτόν τον πανηγυρισμό του Γιώργου Κατίδη, ο οποίος έδειξε τις νεοναζιστικές του απόψεις και αντιλήψεις. Αν και αυτός ο Γιώργος Κατίδης ήρθε μετέπειτα βέβαια να προσπαθήσει να δείξει πως δεν ήξερε και καλά τι έκανε. Για παράδειγμα έδωσε την εξής δήλωση. Όσον αφορά λέει τον πανηγυρισμό μου, ο Κατίδης λέει, είχαμε λέει μια συνομιλία με τους συμπαίκτες μου και θέλαμε να σηκώσουμε τον κόσμο όρθιο. Γι' αυτό επέλεξα τη συγκεκριμένη κίνηση που έχουμε δει όλοι από την Χρυσή Αυγή. Δηλαδή με άλλα λόγια, ο Κατίδης ήξερε πάρα πολύ καλά ότι αυτή η κίνηση, ότι ο ναζιστικός χαιρετισμός έχει σχέση με την Χρυσή Αυγή, ήξερε πάρα πολύ καλά επίσης, όπως και αρκετοί πια ξέρουν ότι η Χρυσή Αυγή είναι μια νεοναζιστική γιάφκα. Και έρχονται τώρα κάποιοι και λένε, μα γιατί να κατηγορήσουν έτσι τον Κατίδη και που κάνει ένα ναζιστικό χαιρετισμό, μα ο χαιρετισμός δεν είναι ναζιστικός, είναι σπαρτιατικός, λακεδαιμονικός, ή ότι ο χαιρετισμός είναι ρωμαϊκός, ή ότι ο χαιρετισμός είναι από το καθεστώς του Ιωάννη Μεταξά, και. Κύριοι, ας είμαστε αληθινοί. Μπορεί μεν οι λακεδαιμόνοι να χαιρετούσαν με αυτόν τον τρόπο. Μπορεί. Μπορεί, όπως ξέρουμε, και οι Ρωμαίοι αργότερα χαιρετούσαν με αυτόν τον τρόπο. Και επίσης διάφορα φασιστικά καθεστώτα χαιρετούσαν με αυτόν τον τρόπο. Όπως του Μεταξά, του Φράγκο, φυσικά του Μουσολίνη. Αλλά επίσης και το καθεστώς το ναζιστικό του Χίτλερ και της ναζιστικής χιτλερικής Γερμανίας. Και σήμερα, όποιος έρχεται και χαιρετάει έτσι, δεν έρχεται να τόσο και πολύ να θυμίσει στον κόσμο ότι έχει σχέση με την αρχαία Σπάρτη ή ότι έχει σχέση με τους Ρωμαίους ή ότι ακόμα και ότι έχει σχέση με το καθεστώς του Ιωάννη Μεταξά, αν μιλάμε για τα ελληνικά δεδομένα. Αν μη τι άλλο, όλες οι νεοφασιστικές οργανώσεις που υπάρχουν σήμερα είναι άκρως επηρεασμένες από τον νεοναζισμό. Και η Χρυσή Αυγή δεν το έκρυβε παλιότερα και δεν το κρύβει ακόμα και τώρα ότι δεν είναι καν φασιστική οργάνωση. Δεν είναι καν εθνικιστική οργάνωση. Όλα αυτά είναι φανφάρες και να αγαπιόμαστε. Είναι πάνω από όλα νεοναζιστική οργάνωση και γιάφκα. Χιτλερική ναζιστική οργάνωση και γιάφκα. Και φυσικά ο Κατίδης, ας μην πούμε ότι καλά 20 χρονών είναι και δεν ξέρει. Φυσικά και ξέρει. Αυτός και όλοι οι ομοίοι του. Και ένα μεγάλο μπράβο σε όσους αποφάσισαν να τον αποκλείσουν
εφόρου ζωής από την διαιτητική του ποδοσφαίρου και μη τι άλλο, αν δεν το έχουν κάνει μέχρι τώρα, να το πετάξω και από την ΑΕΚ, φυσικά, φυσικά. Αλλά το καλύτερο από όλα θα ήταν σε κάθε τέτοιο κατήδι αυτό το χέρι που σήκωσε ρατσιστικά να του το κόψουνε, ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί εάν δεν πολεμήσουμε με σθένος το νεοναζιστικό φίδι που ήδη έχει γεννηθεί από το αυγό, αυτό θα διέψει και θα καταστρέψει αρκετό αυτό κόσμο. Η ιστορία επαναλαμβάνεται και τα έχουμε ξαναζήσει όλα αυτά. Φυσικά θα έρθουν κάποιοι και θα πούν ότι γιατί μόνο ο κατήδης να δέχεται την ποινή αυτή και όχι οι ιδεολογικοί του πατέρες, οι ιδεολογικοί του ηγέτες στον ελληνικό χώρο. Και γιατί όντως πραγματικά, ναι μεν ο κατήδης είναι ένοχος και καλά του κάνανε ό,τι του έκαναν και έπρεπε ίσως και αυτό το άτομο να είναι εντελώς να εξωστρακιστεί από την ελληνική κοινωνία, αλλά όχι μόνο ο κατήδης. Περισσότερο θα πρέπει να εξωστρακίσουν φυσικά φυσικά και την ίδια τη Χρυσή Αυγή και όλο και όλη την οργάνωση της Χρυσής Αυγής, όλους τους ηγέτες της, όλους τους αρχηγούς της και να τεθούν εκτός νόμου. Αλλά δυστυχώς έχουμε ένα ελληνικό κράτος σήμερα που πριν μερικά χρόνια αθώωσαν τον ναζιστή Κωνσταντίνο Πλεύρη όταν έγραψε τον αντισημιτικό του λίβελο «Οι Εβραίοι όλη η αλήθεια». Δυστυχώς έχουμε ένα ελληνικό κράτος που αφήνει ένα νεοναζιστικό κίνημα να παίρνει τόσο μεγάλη πολιτική δύναμη μέσα του. Αφήνουμε διάφορους βουλευτές ναζιστές όπως τον Κασιδιάρη να χτυπούν μπροστά στα μάτια όλου του κόσμου, όλου του Πανελλήνιου αντιπάλους τους στην τηλεόραση όπως ο Κασιδιάρης χτύπησε την Κανέλη. Είναι να κάνουν διάφορους τραμπουκισμούς και εδώ πρέπει να μπει ένα τέρμα. Ένα τέρμα! Και αυτό το τέρμα, αν δεν μπει τώρα, τα πράγματα θα χειροτρέψουν όχι μόνο για τους βασικούς, για τα βασικά θύματα και τους βασικούς εχθρούς των νεοναζιστών, είτε αυτοί είναι από τη μια πλευρά οι μετανάστες, είτε είναι φυσικά οι Εβραίοι, τους λένε σιωνιστές, ναι. Αλλά ακόμα περισσότερο και οποιοδήποτε άλλος δεν ανήκει στην λεγόμενη δήθεν αρία φυλή, αλλά ακόμα και όσοι δεν σκέφτονται σύμφωνα με το νεοναζιστικό ιδεολόγημα. Και γι' αυτό καλά κάνουν ό,τι του κάνανε αυτού του Γιώργου Κατίδη και με τη βοήθεια του Θεού να έρθει η ώρα που οι υγιείς Έλληνες, όπως και οι υγιείς Ευρωπαίοι, να σηκωθούν και να πετάξουν όσο πιο γρήγορα γίνεται έξω κάθε νεοναζιστικό φίδι. Όμως, κάτι τελευταίο. Το ότι ο Κατίδης τόλμησε να σηκώσει το χέρι του ναζιστικά και να δηλώσει έτσι έμεσα τη συμπάθειά του και τόσο στον ναζισμό όσο και στη Χρυσή Αυγή, σύμφωνα και με τα λεγόμενά του, δείχνει δυστυχώς πως οι οπαδοί τη ΑΕΚ αλλά και για οποιασδήποτε ΑΕΚ, του Παναθηναϊκού, του Ολυμπιακού ή των άλλων ομάδων, ΠΑΟΚ κτλ., δεν έχει σχέση κάποιο σε ποια ομάδα ανήκει. Αλλά ότι οι οπαδοί αυτών των ομάδων, γενικότερα ο Κοσμάκης, έχει αρχίσει να βλέπει με πολύ καλό μάτι δυστυχώς τον νεοναζισμό. Γι' αυτό ήθελε λέει να του σηκώσει από τι κερκίδες, να του εμψυχώσει με αυτόν τον χαιρετισμό. Και δυστυχώς. Αυτό είναι το μεγαλύτερο κακό που έχει γίνει. Ο νεοναζισμός δυστυχώς σήμερα πουλάει. Και γι' αυτό πρέπει να κοπεί από τη ρίζα. Όσο πιο γρήγορα, τόσο το καλύτερο.